Όχι σε όλες. Δεν είπα ότι είναι σε όλες. Είπα έχει αρκετή. Οπότε. Στι περισσότερε. Τόλμη να αντιμετωπίσει. Διότι αν μπορεί να πει κάτι που δεν υστερεί. Να σου βγει και καλό όμω. Γιατί δεν ξέρει πώ θα σου βγει. Πρέπει να είσαι σίγουρο εκεί που θα πα, τι θα κάνει. Γιατί άμα σου βγει κάτι λάθος, πρέπει να πάει σε μια, να έχει μια safe επιλογή, ρε παιδί μου. Η Νατάσα Θεοδωρίδου είχε να δει πεντέξι άλλε πριν. Α πούμε, ειλικρινά, έχω μια φίλη που μου λέει. Α, θέλεις ποτέ να δεις, ξέρω εγώ, για γιατρούς. Να το σκεφτείς. Κάμε βορείδο, σκόμεις μια πια σε ποιον να κρίνεις. Εντάξει, είναι αλήθεια. Εντάξει, και οι ανάγκες της κάθε γυναίκας είναι διαφορετικές. Όμως τώρα θέλεις να σηκώσεις λίγο το φρύδι, να θέλεις να σηκώσεις λίγο το ταχύνι. Έχει φορές όμως που το φρύδι παρασηκώνεται, ρε Αλεξάνδρε μου, δηλαδή πάει από πάνω. Είναι με την έγκριση κιόλα για να βγει εδώ πάνω το φρύδι. Πολύ αλλάζει το βλέμμα σου να πάει εδώ πάνω το φρύδι σου. Πώς με βλέπετε. Θέλω να μου το ίδιο κούκλα είσαι όμως. Εσύ μην λάβεις το όνομα τα έχεις. Μην θέλεις, δηλαδή αν έχω κάποιον έτσι. Είναι μου να σου πω τι άσχημη. Τι άλλο μου να τη πει ότι είναι. Κούκλα μου. Να μου πει τι ωραία που έχει και πάνω το φρύδι σου. Δεν βλέπεις το βλέμμα τη. Αν ήταν μάτι Χριστιανά. Θέλω να σας πω ότι τελικά είχατε δίκιο ότι η Ειρήνη Παπαδοπούλου έβαλε χείλη τώρα που θυμήθηκα. Έβαλε ή έβγαλε. Λέγαμε εμείς ότι η Ειρήνη Παπαδοπούλου έβαλε χείλη. Είπε το κάποιο στο βίντεο που ο Χάρη στο βίντεο. Ποιο βίντεο. Μπορείς να κάρφωσα. Εντάξει, πάμε στα επόμενα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω γιατί μας είπες ότι αν τύχει στο μέλλον μπορεί να κάνεις ένα lifting, ένα κάτι το μαλλί σου θα το αλλάζεις χρώμα. Να σας πω κάτι. Δήλωνα ένα παλιό ότι θα γίνουμε ποτέ ξαφή. Μάλιστα, είπα ότι θα ήμουν σαν το κοτόπουλο που έπιασε νύχτερον κιόλα. Επειδή είμαι κάτασπρη, νομίζω ότι δεν θα μου πει. Τώρα νομίζω ότι θα έκανα. Εγώ μπορεί να φανταστώ με άλλο χρώμα. Ναι. Δεν μπορεί να το σκουρίσει.